Το έθιμο των Λουκουμάδων στη χάρη του Αγίου Ανδρέα του Τρυποτηγανά τήρησε και φέτος το ΙΕΚ Κάπα Στάντης. Οι λαχταριστοί λουκουμάδες φτιάχτηκαν με αγάπη και μεράκι από τους σπουδαστές, οι οποίοι χάρισαν γλυκές στιγμές σε όσους βρέθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου, το Γάζι και τη Σιτία. Γλυκές στιγμές χάρισαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ Κάπα Στάντης, που τηρώντας το έθιμο και φέτος, έφτιαξαν και μοίρασαν λουκουμάδες, τιμώντας τη χάρη του Αγίου Ανδρέα του Τρυποτηγανά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σχεδόν σε όλη την Κρήτη, έχουμε στήσει πάλι τους πάγκους μας για να ψήσουμε ωραίους και φρέσκους λουκουμάδες για όλη την Κρήτη. Είναι χορηγία της οικογένειας Κάπα Στάντης Καλαθάκης Θόδωρας. Και χαιρετάμε όλο τον κόσμο για τη μέρα του Αγίου Ανδρέα του Τρυποτηγανά. Διατηρούμε το έθιμο εδώ και τόσα χρόνια. Με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό για τους συνανθρώπους μας. Είναι δωρεάν οι λουκουμάδες, όπως βλέπετε. Περιμένουν υπομονετικά όλοι για να πάρουν τη μερίδα τους. Τα στάντ με όλα τα απαραίτητα στήθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία του Ηρακλείου, το Γάζι αλλά και τη Σιτία, ενώ η Black Friday και η αυξημένη κίνηση έδωσε την ευκαιρία, βοηθούντος και του καιρού, τους λουκουμάδες να γευτεί αρκετός κόσμος που δέχθηκε με πολύ χαρά το κέρασμα. Είναι τέλεια μέρα, πιστεύω, σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην αγορά. Κερνάμε τους ωραίους λουκουμάδες. Οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι. Τους κάνει λίγο εντύπωση γιατί δίνουμε δωρεάν λουκουμάδες. Αλλά βλέπουμε ένα θερμό χαμόγελο στα χείλη τους και με καλή όρεξη που έχουν, έτσι, και είναι ενθουσιώδες όλοι. Δεν είναι μια Black Friday που λένε, όπως είναι η συνηθισμένη μέρα. Είναι μια γλυκιά Παρασκευή με λουκουμάδες. Μπορώ να την χαρακτηρίσω. Το ΙΕΚ Κάπα Στάντης του Θόδωρα Καλαθάκη πραγματοποιεί το έθιμο εδώ και χρόνια, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό ζωντανό ένα κομμάτι της παράδοσης.